για τον ΠΑΟΚ για την Τούμπα. Πώς σχολιάζει αυτή την απόφαση? Πώς λέτε, είναι τρομερό, είναι καταδικαστική αυτή η απόφαση για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω και ντροπιαστική. Ναι. Πραγματικά εξαντλήσανε όλα τα περιθώρια κατά εις βάρος του ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι μας περιμένανε στη γωνία για κάτι τέτοιο, για μια απόφαση, και έχουν κάνει τα δύνατα δυνατά έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να μην πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Το βλέπουμε για μια ακόμα φορά. Πήγαν να το επιχειρήσουν και στο μάτς με τον Ολυμπιακό, το κάναν τώρα στο μάτς με την ΑΕΚ. Νομίζω σαν απόφαση είναι καταδικαστική, αλλά αυτό που έχω να πω εγώ, γιατί ήδη εδώ και μισή ώρα επειδή μιλάμε και με ανθρώπους και αυτά, ναι, νομίζω ότι αυτό θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και πολύ περισσότερο τον κύριο Σαλίδη, αλλά και γενικότερα όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει να αντιδράσει όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μην αφήσουμε αυτή τη στιγμή να περάσει κάτι και να σελγίσουν όπως θέλουν πάνω στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στο έμβλημα του ΠΑΟΚ, του δικεφάλου, γενικότερα στην ιστορία αυτή τη μεγάλη ομάδα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο το ένα δεν ξεκίνησε και το άλλο ΠΑΟΚ το κέρδιζε, Γιώργο, έτσι. Αυτό είναι, ναι, ότι γίνανε δύο παιχνίδια, το οποίο το ένα δεν έγινε ποτέ, για τους λόγους που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι, γιατί και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, 100% φταίει ο Ολυμπιακός, γιατί ήρθε με αυτό το σκοπό, να κάνει άνω κάτω το παιχνίδι, και το ξέρουμε και το είδαμε πάρα πολύ καλά. Και φυσικά το δεύτερο παιχνίδι, ενώ κέρδιζε η ομάδα, ήθελε δύο λεπτά να λήξει το παιχνίδι, γίνανε αυτά που γίνανε, και όπως είπα και πριν, περιμένανε τον ΠΑΟΚ στη γωνία για να τον τιμωρήσουν και να τον καταδικάσουν, έτσι ώστε να μην μπορέσει να πάρει το πάθο. Την ποινή που επιβλήθηκε στον Ιβά Σαββίδη, ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει στους αγωνιστικούς χώρους για τα επόμενα 3 χρόνια. Πώς τη σχολιάζετε? Δεν θυμάμαι να έχει πει τέτοια ποινή σε άλλον παράγοντα. Δεν έχει γίνει ποτέ, εννοείται ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ μπορεί να αναφερθώ και πολύ παλαιότερα σε πάρα πολλά περιστατικά που έχω ζήσει και εγώ. Έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα και οι ποινές τότε τις βγάζανε όπως θέλουν να τις βγάλουν. Αυτό το ότι έχει να κάνει με τον κύριο Σαββίδη, νομίζω ότι είναι χτυπώντας και τον ΠΑΟΚ και τον κύριο Σαββίδη, γιατί βλέπουν πώς λειτουργεί, πού θέλει να φτάσει στην ομάδα, τι βήματα έχει κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς αυτούς τους ανθρώπους, και μιλάω για τις ομάδες των Αθηνών, και αναφέρομαι και στις τρεις ομάδες, όχι μόνο στην Άκη, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν μπορούν να δεχτούν και δεν μπορούν να το βάλουν καλά μέσα στο μυαλό τους, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει και την καλύτερη ομάδα και μπαίνει μπροστά, έτσι ώστε να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν θέλουν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα. Και όπως είπα και πριν, και τον ΠΑΟΚ αλλά και τον κύριο Σαββίδη βρήκαν την ευκαιρία για να τον δώσουν αυτή την πολύ αυστηρή και καταδικαστική, θα έλεγα, ποινή. Κύριε Τουσουνίδη, ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με 2 μηδονισμούς, με αφαίρεση 3 βαθμών, και είναι τώρα σε απόσταση 5 βαθμών από την πρωτοπόρα ΑΕΚ. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα με την έφεση και όλα αυτά, θεωρείτε ότι έχουν χαθεί οι ελπίδες σου για το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν είσαι 5 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο, απομένουν 5 αγωνιστικές, και βλέποντας και το πρόγραμμα όπως έχει και να κερδίσουμε εμείς όλα τα παιχνίδια, εξαρτώμαστε από το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των άλλων. 2 στραβοπατήματα. Ενώ που εκεί που εμείς ήμασταν κυρίαρχοι, οδηγούσαμε την κούρσα, είχαμε την καλύτερη και έχουμε την καλύτερη ομάδα, παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς πάνω σε αυτό δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν αυτοί οι κύριοι και βρήκαν τον τρόπο έτσι ώστε να πάρουν το πρωτάθλημα με άλλες κινήσεις και με διάφορα άλλα ύποπτα πράγματα που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν. Και είναι πραγματικά κάτι απογοητευτικό και για τον απλό φίλαθλο Γιώργο, για το γεγονός ότι αφαιρείται το πρωτάθλημα στα χαρτιά από μια ομάδα όπου όλοι παραδέχτηκαν ότι ήταν η καλύτερη, έτσι, μέσα στο γήπεδο. Κοίταξε να δεις, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, 100%. Για πρώτη φορά μέχρι το σημείο του Ολυμπιακού, μέχρι τον Ολυμπιακό, μέχρι και τον Ολυμπιακό, βλέπαμε ότι ένα καλό πρωτάθλημα, ένα συμμαζεμένο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα και από τη διαιτησία, μπορεί να γίνανε κάποια έτσι μικρολαπάκια, αλλά αυτό είναι λογικό και μπορεί να συμβαίνουν. Ναι.
αλλά μέχρι και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κινούσαν όλα ήρεμα, φυσικά αυτοί είτε εκεί πέρα, ίσως το είχαν το μυαλό τους διαφορετικά και περιμένανε αυτά τα παιχνίδια. Και αλλά κάναμε και λάθος στη βαθμολογία, γιατί η ΑΕΚ έχει πάρει και άλλους 3 βαθμούς, είναι στους 8 πλέον η διαφορά. 8 η διαφορά. Έτσι, έτσι, είναι ακριβώς στους 8. Και βλέποντας κιόλας αγωνιστικά, εγώ το πάω ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και αυτό νομίζω είναι, δεν το λέμε μόνο εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, είναι η γενικότερη ομολογία όλων των φιλάθλων. Από τη στιγμή που καταλάβανε, είδαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά και θα πάρει το πρωτάθλημα, τότε λειτουργήσανε με τον τρόπο που λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια. Από 5 χρόνια παρουσίαση του Ιβάν Σαββίδη και πολλές έτσι αγωνιστικές αποτυχίες, πιστεύετε ότι αυτή η φετινή εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ να φτάνει κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τις δικαστικές αποφάσεις να δείχνει να μην μπορεί να το πάρει, θα το πεισμώσει ακόμη περισσότερο, να παίρνουμε ένα καλοκαίρι δηλαδή με αποφάσεις για ενδιανάμωση της ομάδας, ή μπορεί να απογοητευτεί? Κοίταξε να δεις, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξέρει κανένας μας αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα θα τον πεισμώσει ακόμα περισσότερο, θα βγει ακόμα πιο δυναμικά μπροστά, γιατί είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος και οικονομικά, αλλά έχουμε δει ότι θέλει να φτιάξει και πολύ σωστά πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ, και όπως εγώ νομίζω και όλη η φίλαθλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, ότι όλο αυτό θα τον πεισμώσει. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό που εγώ θέλω να στείλω και σαν μήνυμα όσο μπορώ, ας πούμε, να ακουστώ, είναι ότι όλοι μαζί, όλοι από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, πρέπει να σταθούν στο πλευρό του, πρέπει να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μην περάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μία ακόμα φορά να μην τους αφήσουμε να περάσει. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα, γιατί έχουμε και έναν άνθρωπο πάρα πολύ ισχυρό, όπως είπα πριν, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί δίπλα στο πλευρό του, έτσι ώστε οι κινήσεις που σκέφτεται ή θέλει να κάνει, να είμαστε όλοι μαζί δίπλα του. Και σαν ομάδα πώς αντιδράς, Γιώργο, σαν παίκτης τώρα? Εντάξει, πεισμώνεις και θες να αποδείξεις, αλλά σίγουρα σε φρενάρουν, έτσι? Κοίταξε, όταν είσαι ποδοσφαιριστής και βλέπεις όλα αυτά, όταν ξεκινάς να παίξεις ένα παιχνίδι 90 λεπτά και όχι απλά δεν παίζεις το παιχνίδι, αλλά και γίνονται όλα αυτά, νομίζω ότι και απογοητεύεσαι και τρελαίνεσαι και τσατίζεσαι και χίλια. Οπότε να πάνε να πάρουν το κύπελο τώρα, γιατί έχουμε εντάξει, και αυτό. Εντάξει, είναι το κύπελο, εντάξει, το κύπελο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και, ας πούμε, και το κύπελο. Δηλαδή έχουν κάνει το άνω κάτω, θα έλεγα, όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το κύπελο, ούτε αυτό που τους ενδιαφέρει, θέλω να πιστεύω, και νομίζω και αυτό το συμπέρασμα βγαίνει, ότι θέλουν κατά κύριο λόγο να ισοπεδώσουν τον ΠΑΟΚ και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά, και του καρποθεί περισσότερο τον κύριο Σαββίδη που ηγείται αυτής της προσπάθειας. Εδώ δεν φοβούνται καν να πάνε για Brexit προκειμένου να χτυπήσουν το Σαββίδη. Δεν φοβούνται καν θα γίνει τελικός ή αν θα πάρουμε τον κύριο. Δεν το κοιτάνε αγωνιστικά. Γιατί και αυτό νομίζω το δείξανε, ότι δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Και θα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Δεν θα το έπαιρνε για κανέναν άλλο λόγο. Αρένα 89,4.